και εδώ. Ναι, και τα έκανα αυτά και δεν το σκέφτηκα, ρε Δημήτρη. Για τη φωτογραφία που μου είπε εκείνη την ώρα. Καλησπέρα σε όλους για το τυπικό ενθουσιαστικό. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Να ευχαριστήσω πρώτα τον Θοδωρή που μας προσφέρει στον ωραίο χώρο και τον έχει επιμεληθεί χρόνια τώρα. Εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά, επιστρέφοντας στην αυτοδιοίκηση, θέλω να βάλω ένα νοικοκυριό μαζί με τους συνεργάτες, διότι αυτά τα οποία παρατηρώ τα τελευταία χρόνια που έρχομαι στην Άνδρο συνεχώς, τουλάχιστον με έχουν αφήσει με ένα άνοιγμα. Έχουμε ξεχαρβαλώσει εντελώς. Η παρούσα διοίκηση, η οποία πήρε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σε ένα υψηλότατο ποσοστό, έχασε λοιπόν, αν θέλετε, την αξιοπιστία της. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Θεοδόσης, ο αγαπητός κατά τα άλλα γιατρός, λοιπόν, ο οποίος έφερε σε τενή θέση το νησί. Δεν υπήρξαν καθόλου χρηματοδοτήσεις, ώστε να δούμε μια άδεια άνθρωπο που βλέπουμε στα υπόλοιπα νησιά. Εκείνο το οποίο τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά θέλω να υπηρετήσω ξανά στον τόπο είναι να μπορέσω να φέρω προγράμματα και ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το συγκριτικό μου πλεονέκτημα, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και στα χρόνια τα αυτοδιοικητικά αλλά και μετέπειτα στον ιδιωτικό τομέα που εγώ εκεί βρίσκομαι και υπηρετώ. Και τι λέω, είναι ότι πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε, αν θέλετε, χρηματοδοτικές πηγές, ώστε να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων, τόσο των νέων όσο και των μεγαλύτερων. Το μακρινό 2000, φωνέταξε την Άνδρο σε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Γεωργίας, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πάρουν χρήματα για να διαμορφώσουν, αν θέλετε, παλιές κατοικίες, ώστε να ασχοληθούν με το κομμάτι του τουρισμού ή καλύτερα του αγροτουρισμού. Κονδύλια για μεγάλα οδικά δίκτυα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όσο και αν έχει προσπαθήσει και η περιφέρεια φιλότιμα στο παρελθόν να βγάλει εργολαβίες. Έχει βγάλει και θα βγει και μια πολύ μεγάλη τώρα από πλευρά τη παρούσα διοίκηση. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο είναι το έλλειμμα χρημάτων το οποίο υπάρχει και ιδιαίτερα στην περιοχή τη δικιά σα, η οποία είναι εντελώς απαραμελημένη. Και δεν θέλω να δημιουργήσω καμιά εικόνα. Εγώ την εικόνα τη Άνδρου την γνωρίζω από παλιά χρόνια τώρα. Λοιπόν, και την είδα και στο λίγο διάστημα που έκανα κάποιες επισκέψεις. Άρα λοιπόν, τόσο το οδικό δίκτυο είτε και το αγροτικό δίκτυο, το οποίο θέλει μεγάλη συντήρηση, θα πρέπει λοιπόν ένας δήμαρχος την επόμενη μέρα να βρει χρήματα για να τα κάνει. Τα χρήματα λοιπόν δεν βρίσκονται τόσο εύκολα, όσο και μπάρμπα στην κορώνα να έχει. Και εγώ είχα μπάρμπα στην κορώνα σαν δήμαρχος, με την έννοια ότι προσπαθούσα και έπαιρνα χρήματα και από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι, να εντάξουμε την Άνδρο σε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο θα δώσει επιπλέον χρήματα σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, τους νέους αγρότες ή να τους δώσει ακόμα, αν θέλετε, και μια στροφή στις υφιστάμενες δράσεις, ενέργειες που κάνουν στο κομμάτι το αγροτικό και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα επίσης σε ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησίες οι οποίες είναι απομακρυσμένες και σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα μονοπάτια που τους βλέπετε, τους ανθρώπους που έρχονται, να μπορούν όλα αυτά να τα ανακαινήσουν, ώστε να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει μανιμάνι ότι κάνει συγκράτηση του πληθυσμού. Δεν σου αιμορραγεί, ας πούμε, ο νέος και ο κόσμος να σηκώνεται να φεύγει να πηγαίνει στην Αθήνα να παίρνει 300 και 500 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Ενώ έτρεχαν κονδύλια, ας πούμε, και σε αυτή τη χρονική περίοδο, και στην Νάξουα και στην Πάρο, γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια επαγγελματικά ασχολήθηκα στο νησί της Πάρου. Δυστυχώς στην Άνδρο δεν έκαναν καμία πρόταση, καμία κίνηση. Άρα λοιπόν το πρώτο μου μέλημα σε ό,τι με αφορά, εάν εσείς η πλειοψηφία του κόσμου με φέρει στην ευθύνη, ας πούμε, του Δήμου Άνδρου ξανά, ξέρω ακριβώς πώς μπορώ να λειτουργήσω, ούτως ώστε να κάνω την προοπτική των Ανδριωτών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, και τον νόμο στην περιφέρεια, γιατί στο Δήμο
μέσα έχουν γίνει αρκετά πράγματα, θα υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά, αλλά τώρα εδώ πέρα πρέπει να κοιτάξουμε την περιφέρεια. Και γι' αυτόν τον λόγο σκέπτομαι, αν μη τι άλλο, ότι ένας δήμαρχος θα πρέπει, επειδή είναι τεράστιο το νησί και ιδιαίτερα η περιοχή δικιά σας, και δεν θέλω να νομίζω καμία με καμία αίσθηση, μάλιστα είναι και δέσμευση, ότι θα πρέπει τουλάχιστον 5 φορές το μήνα να βρίσκεται, για να μην πω 6, να βρίσκεται στο τέλος δημαρχείο που έχει κάτω εδώ πέρα το Ιδρούσα. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας αντιδήμαρχος και οι εκάστοτε πρόεδροι να είναι από μόνοι τους και στον αυτόματο πιλότο. Γι' αυτό προέκυψαν και παραπάνω προβλήματα εδώ πέρα. Αλλά βέβαια, αυτό προϋποθέτει να έχεις διοικητικές ικανότητες. Από ό,τι μπορώ να πω και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ο Θεοδόσιος, και δεν του κάνω αντιπολίτευση κάτω από τη μέση, του κάνω πως είναι αντιπολίτευση πάνω από τη μέση. Δεν έχει καμία διοικητική ικανότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εσείς έχετε μία απομόνωση, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και η συγκοινωνία στα χωριά είναι πολύ σημαντικό. Πήρε ένα πρόγραμμα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό το πρόγραμμα, κατά τη δικιά μου άποψη, και δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη, είναι και πολλών άλλων αυτοδιοικητικών, γιατί φανταστείτε ότι οι Δήμοι πια στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σε αριθμό, είναι 325. Εγώ μιλάω, ας πούμε, με αυτοδιοικητικούς οι οποίοι είναι γνωστοί μου χρόνια τώρα. Και όταν τους είπα ότι πήραμε λεωφορεία, ας πούμε, και πήραμε και συγκεκριμένα λεωφορεία, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αντικειμενικά τουλάχιστον το καλοκαίρι και να βοηθούν, ας πούμε, τον πληθυσμό, είτε τον πληθυσμό το οποίος επισκέπτεται, είτε τον πληθυσμό το οποίος μένει και με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά όταν τέλος πάντων υπάρχει κόσμος και εδώ στις περιοχές της δικές σας, αλλά και στις άλλες περιοχές, να τους κατεβάζει στα κέντρα. Ποια κέντρα, δηλαδή να τους κατεβάζει στο Γάβρι, ας πούμε, από εδώ, να τους κατεβάζει στο Ματσί από την ευρύτερη περιφέρεια και αυτό να είναι μια παροχή υπηρεσιών του Δήμου. Γιατί ο Δήμος Πάρου και ο Δήμος Νάξου, ας πούμε, έχει λεωφορεία τα οποία και δεν είναι και ηλεκτρικά κιόλας και πληρώνουν και τα πετρέλαια εκεί πέρα. Ενώ εμείς είχαμε, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα και πήραμε από ένα πρόγραμμα, γιατί να μην το επεκτείνουμε. Άρα λοιπόν μπορούμε, αντιλαμβανόμενοι την σύγχρονη διαδικασία, να εκμεταλλευτούμε προγράμματα και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων των ανθρώπων, ούτως ώστε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και να δεν επιτρέπεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, μόλις μία ώρα πια με τα ταχύπουλα από τη Ραφίνα, τα νησιά τα παρακάτω να ευδοκιμούν, να αναπτύσσονται συνέχεια και οι άνθρωποι να μένουν πίσω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας με την καλλιέργεια του όρου και να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πάει στραβά συνέχεια. Και αυτό να το διορθώσουμε. Εδώ λοιπόν, ανεξάρτητα από κρίση ή οτιδήποτε άλλο, σας πληροφορώ και επιμένω ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία, εάν και εφόσον τα κυνηγήσουν οι δήμαρχοι, που μπορούν και αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, μπορούν να κάνουν καλύτερη την ζωή των ανθρώπων. Εγώ στο παρελθόν, και αναφέρομαι στον 98-2002, που διατέλεσα για μία και μοναδική τετραετία δήμαρχος και 6 χρόνια ήμουν στο σύνδεσμο. Μου είπε ο Θοδωρής Κάρας και μου το θύμισε, Θοδωρής, και είναι προς τιμήν του, ότι τα απορριμματοφόρα τα οποία υπάρχουν και οι κάποιοι έχουν έρθει από τότε που ήμασταν μαζί με τον Θοδωρή στο σύνδεσμο. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει από το 2002 μέχρι τώρα 17 χρόνια. Αν πάμε και πίσω στο 98, προσθέστε και χρόνια και τι έχει γίνει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μας προβληματίσουν. Και ξέρετε, επειδή εμείς πια θεωρούμεθα και πολλοί ψεύτες, όταν βγαίνουμε και μιλάμε στον κόσμο, σε ό,τι με αφορά, εμένα δεν με τιμά καθόλου και εγώ δεν έχω και κανέναν λόγο, ας πούμε, να μην το μόνος μου το πω προς όλους σας, διότι αν μη τι άλλο, μετά από τόσα χρόνια παρουσία, δεν θα είχα ξανά, αν θέλετε, το θάρρος, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, να βρεθώ ξανά μπροστά σας. Εκείνο το οποίο θέλω με και θέλω να κάνω με όλοι μαζί, είναι καλύτερη τη δικιά μας τη ζωή. Ένα όμως πάρα πολύ σημαντικό πριν ολοκληρώσω αυτή την πρώτη ενότητα, που θεωρώ ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να πάρει το σωστό δρόμο, είναι το κομμάτι της υγείας. Θεωρώ αδιανόητο το κέντρο υγείας να είναι προσελεγχομένο και να παραμένει προσελεγχομένο όπως το είχα αφήσει στο παρελθόν εγώ και να φέρω στο παρελθόν από το 2010 και όχι πιο πίσω γιατί θα με πάθανε χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται, ας πούμε, οι ναξιώτες να έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν κάνει ένα μικρό νοσοκομείο. Εγώ να φωνάζω και να λέω μαζί με μια κυρία η οποία συμμετέχει στο συνδυασμό
η οποία είναι με καθαρόμενο άτομο ότι θα πρέπει αν γίνει άλλο επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε και μια μονάδα μετάφραση εδώ πέρα, μια ώρα από την Αθήνα μπορούμε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται εδώ πέρα και να μπορούν ασφαλώς να και να κάνουν διακοπές αλλά και να μένουν, γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα τέτοια. Και εκείνο το οποίο δεσμεύομαι να δούμε τι άλλο πια μου πειρά. Λοιπόν, το πρώτο κάνω πράξη είναι να στελεχωθεί το κέντρο υγείας με γιατρούς ειδικοτήτων και συγκεκριμένα τα περιφερειακά ιατρία. Τι να το κάνω εγώ, ότι ο γιατρός, ας πούμε, βρίσκει χρηματοδοτήσεις και φτιάχνουν τα κτίρια. Οκ. Τα κτίρια, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Τα κτίρια, οκ. Και αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είναι κενό. Εάν δεν θέλαμε μέσα εμείς, σαν άνθρωποι, απόψε, ας πούμε, να του δώσουμε ζωή, θα παρέμενε ένα κτίριο. Λοιπόν, δεν μπορείς δηλαδή να επέρεσαι να λες ότι εγώ έκανα έργο, ας πούμε, και έφτιαξα το κτίριο το συγκεκριμένο του αγροτικού ιατρίου του Γαβρίου, γιατί μου έδωσε δωρεά και μπράβο σου που σου έδωσε και δωρεά. Και το φτιάχνει και από την άλλη πλευρά να υπάρχει το αντίστοιχο κτίριο του Μπατσίνου, το οποίο και αυτό να μην υπάρχει γιατρός να υπηρετήσει. Άρα λοιπόν, σαν πρώτη προτεραιότητα είναι το πώς θα συγκρατήσει τον πληθυσμό, σαν δεύτερη προτεραιότητα πώς θα μπορέσει να του παρέχει υπηρεσίες επιτόπου στον τόπο του. Ιατρικές υπηρεσίες και αν μη τι άλλο να διαβιούμε όλοι ασφαλώς και τέλος πάντων να νιώθουμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας ανεξάρτητα αν είμαστε μια ώρα από την Αθήνα, ότι μπορούμε τέλος πάντων να έχουμε και εμείς αυτές τις υπηρεσίες που είναι δημόσιες, δημόσιο χαρακτήρα. Ο Δήμαρχος γιατρός. Ο Διαμαντής ο Θεοδωράκης γιατρός και ο Ανδρέας ο φίλος μου ο Βόσος γιατρός και αυτός μέσα στο κέντρο υγείας. Και όταν τους είπα, ρε παιδιά, δείξτε μου ένα χαρτί τα τελευταία 5 χρόνια που κάνατε για να πλαισιώσετε με δημόσια υγεία και με γιατρούς. Δεν υπάρχει κανένα χαρτί. Εδώ τι γίνεται λοιπόν. Οι Παριανοί κάνανε έως και αποκλεισμό λιμένος για να πλαισιωθεί το κέντρο υγείας και το πετύχαν. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε μονίμως με μια λογική που να πληρώνουμε. Όχι. Δηλαδή εμείς είμαστε Έλληνες. Πώς το λένε, από άλλο καντόνιο. Όχι. Είμαστε αντιότητες και πρέπει αν ούτε άλλο να έχουμε μια ισονομία όπως έχουν και όλοι οι άλλοι. Άρα λοιπόν, μέσα από τις άλλες προτεραιότητες που τουλάχιστον εγώ θέτω από τη δικιά μου πλευρά, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων. Να ρωτήσω εγώ κάτι και. Βεβαίως να ρωτήσετε. Πώς σκοπεύετε να επαντρώσετε το κέντρο υγείας? Εγώ δεν θα το επαντρώσω το κέντρο υγείας, αλλά εγώ θα ζητήσω το αυτονόητο ως οφείλει. Το κράτος να φέρει γιατρούς ειδικοποιητών. Αλλά είναι θέμα κράτου. Όχι, είναι θέμα διεκδίκησης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος της Πάρου μαζί με τον Έπαρχο της Πάρου κατεβήκανε και κλείσανε λιμάνια. Ήμουνα κάτω στην Πάρο. Άρα λοιπόν, όταν η Μοιραία δέχεσαι, ας πούμε, ότι υπάρχει αδράνεια, σε μένα αυτό δεν υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι θέμα κράτους, είναι θέμα διεκδίκησης των πολιτών και ποιος θα πει μπροστά για να κάνει τη διαδικασία. Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια δεν είδα αυτό το πράγμα να γίνεται. Και έχω ένσταση. Και τη λέω δημόσια. Έχει δίκιο. Ξέρεις όμως ότι όταν εγώ πήγα στο κέντρο υγείας, όσους είδα στον Κισέ εκεί μπροστά, έτσι, όσους είδα και τον Κισέ, μέσα από έπαιζε πασέρτα. Διοικητικούς παλαιούς, σωστά. Έτσι που σας λέω είναι. Και πηγαίνετε στους γιατρούς να δείτε, ακτινολόγος, ήταν έγκυος, δεν λειτουργούσε, έπρεπε να μάθουν οι δυο. Ξέρω εγώ. Μικροβιό, δεν πρέπει να μάθουν οι δυο. Αυτό λέω. Πρέπει να διεκδικήσει. Πού είναι το λέω. Αυτό λέω. Τώρα, όταν φεύγω από τις Χέρπες για να πάω για μία εξέταση μέσα, δεν λέει τίποτα. Όταν θέλει. Λοιπόν, από στο όταν ήμασταν τρεις δήμοι, πήγαινε σε κάθε δήμο έβλεπε. Το πρωί πήγαινε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου άνοιγε, μετά από λίγο πήγαινε ο Δήμαρχος. Έτσι. Σε όλους τους δήμους. Τώρα πας στον Δήμο, άσε δεν μιλάμε για το, πάμε στη χώρα στον Δήμο και δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει ούτε υπάλληλοι. Πήγα προχτές στον Δήμο να χωρίσω ένα πρωτόκολλο, όπως ήταν τη γυναίκα μου. Τη λέω ότι είχε πάρει ένα αριθμό πρωτόκολλο, να στείλω ένα χαρτί που ήταν επίγον και τη λέει έλα αύριο. Γιατί δεν έκανα λιωγούνα και δεν έκανα λιωγούνα. Δεν υπήρχε. Πρώτα με έναν, σου λέω. Πώς να δουλέψει ο Δήμος όταν ο Δήμαρχος μέχρι μία η ώρα είναι σε ένα Δήμο στο νησί, όταν ο Δήμαρχος είναι στο ιατρείο.
Γιατί αν προφύγει ένας καρδιοπαθής από τις Γάβδες για να πάει στην Κόρδο δεν θα προλάβει. Ενώ αν υπάρχει κάποιος στο Γάβριο να του βάλει ένα αναπτύσσιο, μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, να μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο αγαπητός του Θεοδωράκης, ο Διαμαντής, να είναι τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση παραπάνω ή το ίδιο όπως είμαι και εγώ και μονίμως να διεκδικεί, ας πούμε, θέσεις τέτοιες που να του δίνουν αντιμαρτύρες ή οτιδήποτε άλλο και από την άλλη πλευρά το κέντρο υγείας να είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί ο γιατρός, και το επιμένω σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, ο γιατρός που είναι και δήμαρχος να μην έχει κάνει ένα χαρτί τόσα χρόνια. Δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, να πηγαίνουμε όλοι και να βγάζουμε 20-30 τριαντάρικα και να τα δίνουμε γύρω-γύρω. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, δεν μπορούν ακόμα περισσότερο. Στο παρελθόν, θα θυμούνται τουλάχιστον από την άλλη πλευρά, είχατε ακούσει κι εσείς, ότι ξεκίνησα μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ανδριώτικη κουζίνα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά κάναμε εξαιρετική δουλειά συνεργαζόμενοι με τον τότε Σύλλογο των Φαλίκων σε χώρο που έδωσε η Μονή Παναχράτου και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτά τα περίφημα φεστιβάλ γαστρονομίας άνθρωπο. Αυτό τι ήταν, αν θέλετε, ένα ερέθισμα τόσο προς την τοπική κοινωνία για να δούμε, ας πούμε, τα αγροτικά προϊόντα και όχι μόνο τα άλλα προϊόντα, όπως κάθε ώρα κάνει ο Δημήτρης που είναι εδώ στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής, ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι και υπάρχουν εξαιρετικά γλυκά. Στα άλλα νησιά δεν υπάρχουν τόσα πολλά ζαχαροπλαστεία οι άνθρωποι. Είναι ονομαστοί για τα γλυκά της. Και άρα λοιπόν εκείνο το όχημα το οποίο έχουμε είναι τα αγροτικά, αλλά και η ζαχαροπλαστική και γενικώς η γαστρονομία. Δεν μπορεί η Τίνος, ας πούμε, να έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια να γίνεται ολόκληρος τόρος για τα φαγητά της Τίνου, να πηγαίνουμε κι εμείς που πηγαίνουμε να ανάψουμε ένα κερί στην Παναγία και να βλέπουμε όλο τοπικά προϊόντα και εμείς να είμαστε συνέχεια αγοραγοί. Άρα ο Δήμος πρέπει, αν μη τι άλλο, να ανοίξει τις πόρτες του, όπως έκανε στο παρελθόν ξανά, και να δώσει δυνατότητα να οι άνθρωποι να αντιληφθούν που ασχολούνται με το κομμάτι του αγροτικού, πού υπάρχει χρηματοδότηση να τους βοηθήσει, ούτως ώστε, όπως σας είπα και πριν, να συγκρατήσει και ταυτόχρονα να πάμε στη διαδικασία της τυποποίησης. Και συγκεκριμένα θέλω να σας πω το εξής. Μέσα στην πρώτη επίσκεψη που κάναμε με τον Θανάση στην ευρύτερη περιοχή, κατέληξα και ζήτησα τον Θανάση να με πάει στο λιοτρίβι εδώ πέρα κάτω. Όταν μίλησα με τους ανθρώπους εκεί και τους είπα μια ιδέα, είναι παπίτιδες, γιατί εγώ την ήξερα την ιδέα ότι μπορεί να προχωρήσει, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται, ας πούμε, μια ολόκληρη ζωή με τις ελιές, σκέπτομαι να πω στον κόσμο ότι θα ήθελα, αν μη τι άλλο, να πρασινίσει η άνδρος. Και όταν εννοώ να πρασινίσει, τι εννοώ. Εννοώ λοιπόν να έρθει ο Δήμος, και έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, και να δώσει ο Δήμος 10 με 12.000 λιόδεντρα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στον καθένα που έχει ιδιοκτησία, ούτως ώστε να αυξηθεί πάρα πολύ το φυτικό κεφάλαιο και με αυτόν τον τρόπο να παραχθεί επιπλέον. Γι' αυτό ρώτησα κάποιον εδώ πέρα με τις ελιές τι γίνεται, τον κορίλο τους, γιατί γίνεται αν είναι ποιοτικό το λάδι. Ο Κάρλος που έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία της τυποποίησης και έχει κρατήσει το λιοτρίβι, θα τρίβει τα χέρια του. Δηλαδή οι χέρτες κάτω μου είπαν, μου λέει, μακάρι να το κάνεις αυτό το πράγμα και να δώσεις αυτή τη δυνατότητα για να βοηθήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν Δήμο, ας πούμε, να πάρει, έστω και αν ακούγεται λίγο μεγάλος ο αριθμός. Σας πληροφορώ, αυτό έχει γίνει, ξέρετε πού και πότε, θα σας πω και θα σας εκπλήξω. Οι Χέλληνες το ξέρατε. Το έκανε το 1998, ακούστε ποιος το έκανε, ο Δήμαρχος Μικών. Και οι Μήκονος αυτή τη στιγμή έρχονται εδώ οι Μικονιάτες, αν λέω ψέματα, που το είπε ο ίδιος. Λοιπόν, και εμείς καθόμαστε, είναι σαν αυτά που λέω εγώ, περνάμε χρηματοδοτήσεις απ' έξω από την άκρο και κάνουμε τον Δήμαρχη έτσι. Και τους βλέπουμε. Και ήρθαν οι έξι και μπράβο τους. Λοιπόν, γιατί αντίστοιχα υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος καταλάβαινε, ο Χρήστος Βερόνης, ο οποίος και αυτός εμπιστεύει στην αυτοδιοίκηση, γιατί τον γνωρίζω από παλιά, έκανε και αυτός μια πάυση όπως και εγώ. Και ήρθε λοιπόν και έδωσε τότε, και τα δέντρα λοιπόν έχουν καρποφορήσει μετά από τους αγρότες και οι Χέλληνες, έχουν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους πελάτες. Και μου λέει Δημήτρη, βγάζουν εξαιρετική ποιότητα δάτων. Δηλαδή, ας πούμε κάποιος, για να το πω και αυτό, μου είπε αυτό που είπα στο διαδίκτυο. Δηλαδή θα γεμίσει στην άντρο ελιές και μου το είπε λίγο, ξέρετε, χλεβαστικά, ηρωνικά. Τι να του πω τώρα από αυτόν τον άνθρωπο, τι να του πω.
Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ξανά τα πράγματα από την αρχή. Δεν έχω καμία διάθεση να εντυπωσιάσω κανέναν. Έχω μια διάθεση μαζί με τους συνεργάτες να σηκώσω με. Καθόλου τυχαίο που τα σηκώνω τα μανίκια, στο λέω. Εγώ έχω φάει, αν μου επιτρέπετε, σε προσωπικό επίπεδο και πολύ χειροκρότημα και πολύ μούτζα. Είμαι χορτάτος. Το κύριος δήμαρχος δεν μου λέει τίποτα. Ξέρετε πότε γίνεται κάποιος δήμαρχος. Και μου το είπε ο δήμαρχος της, όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ και έμπαινα να κάνω τα πρώτα μου βήματα, ο δήμαρχος Αμαρισίου μου λέει, να σου πω ναι, ρε, θα πας, μου λέει, μπροστά εσύ κάποια στιγμή. Αλλά να ξέρεις, μου λέει, ότι τώρα που εκλέγεσαι, είσαι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Δήμαρχος γίνεσαι όταν φύγεις. Και τον εκπλούσα και λέω, τι λέει τώρα αυτό. Τι εννοείται, του λέω. Μου λέει, όταν φύγεις, αφήσεις πίσω έργο, περάσουν κάποια χρόνια και σου φωνάζουν, όχι με το μικρό σου όνομα, σου φωνάζουν για σου δήμαρχη. Σας το προφορώ, συνέβη. Συνέβη και το θεωρώ, αν θέλετε, μεγάλη κατάκτηση και ευχαριστώ και τον κόσμο τότε που, αν θέλετε, μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα και τους συνεργάτες μου τότε που ήταν δίπλα μου, διότι με ψηλά το κεφάλι, περπατάμε στο νησί και με επίσης ψηλά το κεφάλι βρίσκομαι ενώπιόν σας. Εσείς δεν με ξέρετε. Εγώ πρέπει, αν μη τι άλλο, να πω την αλήθεια και όχι τη δικιά μου αλήθεια. Αυτό που είναι και έχει συμβεί. Μπορείτε να το διασταυρώσετε, μπορείτε να το δείτε και μπορείτε να πάτε στην κάλπη, πέρα από συγγένειες, τις οποίες τις έχουμε και τις αποδέχομαι, πέρα από φιλίες και να κοιτάξετε το μέλλον των παιδιών σας περισσότερο. Το δικό μου το μέλλον είναι δεδομένο ούτως ή αλλιώς. Ή το μέλλον, αν θέλετε, των γονέων, γιατί περισσότεροι είσαστε γονείς και κάποιοι είναι, αν θέλετε, έχουν περάσει και στην επόμενη φάση και είναι παππούδες. Κοιτάξτε εσείς να λειτουργήσετε με το μυαλό, όχι με το συνέστημα, όχι με την γνωριμία και όχι με το μικροσυμφέρον, διότι αυτό το πράγμα θα παίξει πολύ. Θα χτυπήσουν πόρτες, εγώ δεν χτυπήσω καμία πόρτα. Σας το λέω ειλικρινά. Θα αλλάξουν τη φοβερότητα, θα έχω ζήσει στο παρελθόν. Θα παίρνουν και θα βγαίνουν, θα σας στάζουν να λαγούσουν με τραχύλια. Ο Θεοδόσης έχει 80 και πλέον ανθρώπους. Εμείς είμαστε μόλις 22. Ξέρετε γιατί είμαστε 22. Διότι δεν βγήκα να τάξω σε κανέναν για να πω πράγματα, όπως αντίστοιχα και άλλοι συνδυασμοί έχουν, αν θέλετε, αυτόν τον αριθμό. Άλλος έχει 22, όπως είναι εγώ, άλλος έχει 28, άλλος έχει 30. Ο άλλος, θα σας το πω και αυτό, έχει δεσμεύσει κόσμο με πάρα πολλές συμβάσεις. Έχει δώσει, ας πούμε, δυνατότητα 8 μηνών, 5 μηνών και σε αυτή, αν φέρετε, την οικονομική συγκυρία να πας να εκμεταλλευτείς τον άλλο να τον εβάζεις μέσα στο ψυχοδέλτιο. Μου είπε η κυρία η οποία εργάζεται χρόνια στο Δήμο, μου λέει, Δημήτρη, ήρθε, θα χρησιμοποιήσω για παράδειγμα το δικό μου απίθυνο, ήρθε γιατί ήξερε ότι αν εσείς έχει τους ψήφους, τον έβαλε μέσα για να μαγκώσει τους τρεις ψήφους. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν κάνω τίποτα. Ούτε θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους τέτοιου είδους. Στον παρελθόν. Εντάξει, ο καθένας κρίνει τη δικιά του θητεία και τη δικιά του παρουσία και επαναλαμβάνω, είμαι πάρα πολύ ευγενικός και πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, διότι πολλούς από εσάς θα σας ξαναδώ. Εγώ έτσι κι αλλιώς μέσα κοίταμε. Μέσα κοίταμε. Για μία ακόμη φορά. Και θα σας ξαναδώ και θα ξανάρθω. Γιατί μου είπε μία κυρία το κόρθι, για να σας δούμε κύριε Γιάννη, τι θα έρθετε ξανά. Να περιμένετε. Δεν ξέρω τι υπομονή έχω εγώ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη θέση του Δημάρχου, ας πούμε, για να αναρχηθούμε πολιτικά. Διότι αυτό το βλέπουμε κατά κόρο. Εγώ, παραδείγματος, υπηρέτησα το Δήμο της Άνδρου και όταν τελείωσα, γύρισα στη δουλειά μου. Δεν πήγα παραπάνω. Για να κάνω, γιατί με συγχωρείτε εδώ, παίζουν τέτοια σενάρια στην Άνδρου πια. Δηλαδή να κάνουμε άλλη μια τετραετία για να μπορέσουμε να αναρχηθούμε και να γίνουμε. Για τόσο σε ρωτήσω. Γιατί πολλοί δεν το δέχονται. Δεν είναι ότι εγώ θα φτιάξω. Okay. Μιλήσατε πριν για συγκοινωνία που μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα και συγκοινωνία δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Πώς θα έχουμε. Δεν ζητάμε συγκοινωνία. Κανένας επαγγελματίας δεν θα έρθει να βάλει το λεωφοριάκι του, το λεωφορείο για να... Εγώ δεν είπα για επαγγελματία. Όχι. Για το Δήμο. Και για το Δήμο είναι ζημιά. Άμα δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και αν τον ίδιο το Δήμο μα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και το βάλει εδώ πέρα και διαλύσει στα δύο έτη, είναι ζημιά, είναι ζημιογόνο, δηλαδή και για τον Δήμο. Εμείς θέλουμε αυτό, εντάξει, η υγεία είναι βασικό. Ένα πρόβλημα που απασχολεί κάθε μέρα κάθε πολίτη από εδώ πέρα είναι το οδικό δίκτυο. Δηλαδή το καλυβάρι που λέμε ότι έχει άσφαλτο, δεν έχει άσφαλτο.
Δεν είναι όταν είπα προηγουμένως ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για να, από την περιφέρεια γιατί τα πολύ δύσκολα είναι σε δημοτικό και πρέπει να υπολογίζεις. Λοιπόν, και ότι θα πρέπει να τάξουμε την άσκηση σε ένα πρόγραμμα. Ακριβώς αυτό εννοούσα, ότι επειδή δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος σε αυτά που σας λέω τώρα, εγώ σαν πρώτη προτεραιότητα έχω την ένταξη του νησιού, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, που θα μου παρέχει τη δυνατότητα, όπως έκανα στο Ζαγανιάρη, σαν Σαφάρι Κακουρέλη, και αντίστοιχα στον δρόμο που πάει στην Αγία Μαρέτα και έφτασε μέχρι να πάρω τους εμπουσιές. Λοιπόν, να μπορέσω να φτιάξω περισσότερα χιλιόμετρα εκεί που δεν μπορούν να φτιαχτούν και να συντηρήσω αγροτικούς δρόμους. Αυτό εννοούσα, αν δεν έγινε κατανοητό. Όχι, ναι. Αυτό επαναλαμβάνω τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος. Σας είχα τον πρώτο. Ναι, καλά έκανε. Ο Γιώργος Παπαδάκης που ανέφερε και είπε ότι η χώρα μέσα. Αστειευόμενος μεν, ουσία δε. Ναι. Πραγματικά είναι ισχύει αυτό το πράγμα που εκεί λε ότι είναι και η πρωτεύουσα. Αλλά όλο το δίκαιο είναι και την ερημάδα, για να το πούμε διαφορετικά. Ξέρω ότι θα μπει μια μεγάλη εργολαβία αυτή τη στιγμή, η οποία μάλλον θα είναι μετά τις εκλογές, αλλά δεν είναι δημοτική εργολαβία, είναι από πλευράς περιφέρειας. Μιλούσα και με τον μηχανικό συγκεκριμένα, θα βγει αυτό το πράγμα. Τώρα, τι ακριβώς θα κάνει, είναι αρκετά χρήματα. Θα δούμε λοιπόν σαν νέα δημοτική αρχή μετά από την 1η Σεπτεμβρίου, ξανά πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον καινούριο έβασμο. Λοιπόν, και σου έχουμε και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ούτως ώστε να δούμε πώς ο ένας αγκαλιά τον άλλον. Εδώ δεν μπορούσαμε να σέρουμε εγώ τώρα. Γιατί για να πουλήσεις τουρισμό, αλλά ούτε άλλο πρέπει να έχεις καθαρό περιβάλλον. Και εμείς από δικιά μας πλευρά, δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχουμε δείξει την ουσιαστική επιμέλεια. Λοιπόν, υπάρχει το γνωστό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Πλούσκας. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι έχει αδειοδοτηθεί από ό,τι γνωρίζετε με πάρα πολλές υποσημειώσεις ο χώρος. Αλλά αυτές τις σημειώσεις θα μου επιτρέψετε από την μικρή μου εμπειρία. Πάμε πάλι να μιλήσω για μένα και δεν κανένα να το πω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ έχω χρονοδοτήσει το περιοδικό ήταν στο σπίτι μου, στα 50 μέτρα. Αν τελείται προϋποθέσεις και αν γίνει μια μελέτη ουσιαστική και σωστή, λοιπόν, όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Και δεν θα πάμε μόνο στο κόφρακο, είναι και θέμα να τηρηθούν οι διαδικασίες. Εδώ πιστεύω δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες όπως πρέπει και γι' αυτό το λόγο τους δώσαμε τη δυνατότητα και όλες να προσφύγουν και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πολύ φοβάμαι ότι θα τραβήξει εις μάκρους αυτό το πράγμα και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει η επόμενη δημοτική αρχή είναι να δει πώς θα το λύσει. Και να είμαι ειλικρινής και δεν ξεφεύγω για να την πάρω θέση. Εγώ ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά αν μη τι άλλο, εφόσον βρίσκεται ήδη σε προσφυγή, ξέρω ότι μου κάνει πολύ καλά. Νομίζω το ξέρετε όλοι ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, το έχει πει και ο ίδιος ο Σουσούδης. Εντάξει. Λοιπόν, είπε μία στο καμπανό, μία από εδώ, μία τα γύρισε από εδώ, μία από εκεί, δεν ξέρει τι θέλει τελικά. Και τελικά έχασε τις πλειοψηφίες, τα έχασε όλα και τα σκουπίδια είναι μέσα στον δρόμο. Λοιπόν. Στο σχολείο. Στον δρόμο, στο σχολείο. Σαν μια σχολείο. Λοιπόν, τώρα. Το έχει βάλει δύο πάρα πολύ σημαντικές διαδικασίες. Η μία είναι σε ό,τι αφορά να κάνει τις πρώτες γεωτρήσεις για να δει κατά πόσο είναι το περατό το έδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην Λούσκα δίπλα υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις. Το Μπατσί έχει συγκεκριμένες ανδρευτικές ανάγκες γιατί είναι ένας τουριστικός χώρος, ο πρώτος τουλάχιστον ο οποίος υπήρξε στην Άμμο. Λοιπόν, οι άνθρωποι εξέφρασαν ένα πολύ μεγάλο φόβο, εάν και εφόσον οροθετηθεί και γίνει εκεί πέρα ο χώρος απόθεσης των απορριμμάτων του νησιού ολόκληρου, ότι θα αρμονιστεί ο υδροφόρος ο Ρίσκος με αποτέλεσμα να την αφήνουν στον αέρα οι γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα αυτοί να μην μπορούν να έχουν σωστή ποιότητα νερό. Έχουν ένα δίκαιο φόβο. Λοιπόν, μπήκε το ΙΔΜΕ λοιπόν, μια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τα νερά όλης της χώρας και κατ' επέκταση και της Άνου. Και είπε, κράτη όλα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε σαν Δήμος γεωτρήσεις οι οποίες θα είναι πειραματικές στην αρχή, για να δείτε όταν στο χώρο της Πλούσκας που θέλετε να βάλετε, στο γήπεδο εκεί πέρα, είναι γύρω στα 65 στρέμματα μια περιοχή, θα σας το πω και αυτό, η οποία δεν έχει παρατηρηθεί. Να δούμε λοιπόν και ρίχνοντας εφόσον θα κάνετε αυτή τη γεώτρηση, αν πηγαίνει τον αργό κάτω. Τον αργό κάτω πηγαίνει, παραπάνω. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο και πολύ ουσιαστικό θέμα το οποίο έχουν και δεν το έχουν λύσει ακόμα είναι το εξής. Λένε ότι έχουν να πάρουν 60 με 65 στρέμματα. Ποια είναι τα στρέμματα αυτά? Ο Μητροπολίτης και η Αγία λέει ότι είναι δικά μου. Το δημόσιο λέει ότι είναι δικά μου. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα και υπάρχει ένταση
διεκδίκησης μεταξύ μονών και κράτους δεν εκδίδεται ποτέ. Ποτέ. Και τρίτο που τους έχει βάλει. Ο δρόμος πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά και να περνά τα πραγματοφόρα. Λοιπόν, οι προδιαγραφές οι οποίες έχει βάλει είναι πολύ σφιχτές. Πρέπει να περάσει και να γκρεμίσει το οικόπεδο του Γιαννήση, το οικόπεδο του Παπαδάκη, να κάνει ένα παλαιό και τα λεφτά. Αφού τα επιτύχει όλα αυτά, δηλαδή τι κάνει. Διότι το. Πώς δεν είναι δεν το περατό ο διαφόρος ορίζοντας. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό και να βάλουμε τα μηχανήματα μέσα σε αυτά τα 65 στρέμματα, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Τέταρτο. Δεν έχουμε δρόμο. Και πρέπει να περάσουμε από τη δρόμη του πόθου. Ο πόθος λοιπόν λέει, άμα περάσετε, από το πόμα μα πάτε. Τι λύση έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος αυτό το νησί. Πείτε μου, και δεν το λέω πολύ. Δεν το λέω για να το χτυπήσω πολιτικά. Το λέω πραγματικά. Γιατί η επόμενη μέρα θα μας βρει ένα τραπέζι και θα είμαι και εγώ με όποιον ρόλο εκεί πέρα, είτε του Δημάρχου, είτε οποιοδήποτε άλλο εσείς αποφασίσετε. Λοιπόν, και θα πρέπει να συνεισφέρω στη διαδικασία. Για να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο είναι 5 χρόνια και προχωράει ακόμα παραπέρα. Δεν υπάρχει ερώτημα. Αυτό είναι το έκτο. Μπράβο σου. Λοιπόν, και εγώ πήγα λοιπόν στη ΣΥΡΟ, στη διαχειριστική αρχή, και έκανα το αυτονόητο. Το ερώτημα αυτό που έβαλε το οποίο θα δωρήσει. Λέω παρακαλώ, μας λέτε αυτά, αυτά και αυτά. Πού είναι τα χρήματα. Και βέβαια ο Βουτσίνος, ο οποίος είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, στην περιφέρεια του Αιγαίου, της ελληνικής αρχής, μου είπε, δεν είναι το έργο κλειδωμένο. Και πάμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα χρήματα έχουν τελειώσει. Τα έχουν τελειώσει γενικότερα. Είμαστε 42 νησιά στο νότιο Αιγαίο, αποκλείεται σε κάθε ένα νησί να γίνει και ένα σκηνή. Περάσανε λοιπόν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και γελούσαν όταν τα έλεγα εγώ. Έτσι γελούσαν την άλλη φορά που του έλεγα το Ελληνικό, ο οποίο έγινε στα 8 στρέμματα δίπλα στο σπίτι μου, γιατί όταν ξεκίνησα το 90, γελούσαν οι χωράκε. Και τελικά ο Ελληνικό έγινε. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν όλε αυτέ οι παράμετροι, πώ δίνουμε λοιπόν το θέμα. Περάσανε λοιπόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρόσφατα τον Οκτώβριο σε ένα εντελώς τρελό νομοσχέδιο και τι επιτρέπουν. Τη μεταφορά των υπολοιμάτων. Δηλαδή σου λέει θα πας, θα κάνεις ένα κύκλο σε αυτό που είπατε εσείς, στο 80% των σπιτιών, 7.500 τόνους με τηλεφώνηση. Σε 80% έχει φτάσει το... 70-80. Πώς είναι παραγόμενοι, αν θυμάμαι καλά, 7.500 τόνοι στη ΣΥΟΣ. Ναι. 8. 10 βάτ. Σου λέει το 80% θα πρέπει ή το 70%. Το 70% να το φτάσεις σε πλήρη ανακύκλωση. Και ό,τι είναι υπόλοιμα, να μπορείς να το πας σε ένα φοιτή ή να το μεταφέρεις με το πλοίο. Νόμιμο τώρα. Εγώ το είπα αυτό και γέλωσα εδώ. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν. Το γέλιο. Ε? Το γέλιο δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το γέλιο. Όταν κάνουμε μισχυτή, πώς περιμένουν τα άλλα νησιά που έχουν, γιατί λέει όταν έχει πρόσβαση ένα νησί προς κάποιο χιτή, ή μήπως έχει πρόσβαση σε εμάς, ή τι κάνουμε σε εμάς. Όχι, έχει σύρωση, τι περίμενε. Θα έχουν αυτοί εδώ, άμα κάνουμε μισχυτή. Ο αντίλογος είναι ότι πηγαίνεις τώρα, εσύ, εκεί πέρα το υπόλοιμά σου. Είτε απέναντι, είτε από εκεί. Εγώ λέω άμα κάνουμε χιτή. Πως είναι αντίθετο. Εντάξει. Το υπόλοιπο πρέπει να είναι κάτω από 2.000 τόνους το χρόνο. Πόσο θα σου δώσει. Θα σου δώσει να κάνεις αυτά τα εκατομμύρια που δεν υπάρχουν, ρε Θοδωρή. Σωστά το λες. Εγώ δεν διαφωνώ και μαζί σου, αλλά λέω μην το πάμε εκεί πέρα τώρα. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Εσύ Γιώργο, ξέρεις, τα κοντέινερ που έχετε στη Σταυροπέδα και τα έχετε αφήσει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Δημήτρης τα ξέρει, ήταν από την περίοδο του Μινού, αυτά μπορούν οι τράπεζες να πέσουν να βάλει το υπόλοιπα και να το διώξεις πέρα. Τι με για τη μεταφορά, το οποίο εγώ πουλάω. Άμα τους τα λέω, λέει ο Γιάννης, στο τέλος είναι. Όχι, δεν τα λέω, εγώ δεν έχω επιβεβαιωθεί κάπως φορές εγώ. Εκεί πέρα, με το βιολογικό τουλάχιστον και τη σηματοδότηση. Είναι και τα συμφέροντα. Εντάξει. Εγώ είπα, μυαλό χρειάζεται. Και να ενωθούμε οι αντριώτες. Γιατί τώρα εκεί που θα πάμε πρέπει να πληρώνουμε κάποια λεφτά. Και να ενωθούμε. Πληρώνουμε κάποια λεφτά εκεί που πάμε στο Σιβηδιακό. Πληρώνουμε κάποια λεφτά. Άλλα λεφτά εκεί που πάμε και τα κέρδη. Και ο Δήμος έχει δικό του οικόπεδο να πάρει. Και να πάει το δεμάτοποιητή. Στα Σταυριά. Να πάει το δεματοποιητή. Στα Σταυριά. Τι συμβαίνει και δεν πάει όμως ο δεματοποιητής εκεί. Στο οικόπεδο του. Και πάει σε ένα οικόπεδο που πληρώνει, δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι. 75 μπορεί να υπάρχουν και αντιδράσεις και εκεί. Το κόσμο μπορεί να γίνει. Αντιδράσεις θα υπήρχαν, μην αγοράσει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν το πήρε για να φέρει τη χαρά. Ο Δήμος το έχει πάρει.
Ενώστε πάλι αυτή τη δουλειά. Έχει δουλειά, παιδί. Σα πιάνε. Αλλά τώρα εκεί, όπως λέει ο Θοδωρής, είναι αλλού παπάνε και δεν ξέρω. Κοντόφρα και ακολουθούν μια νομοθεσία που είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι πιο πολιτισμένη από εμάς. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Υπογειοποιήσαμε το δίκτυο της ΔΕΗ και αυτό ήταν μια, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο βέλεα να αποφασίσει τότε ο σκηνοθέτης, ο Παντελής ο Μπούναρης, να γυρίσει εδώ τη Μικρά Αγγλία. Γιατί υπήρχε το ανάλογο περιβάλλον και έτσι βοηθήθηκε, ας πούμε, και αυτή την πλευρά η όλη παραγωγή. Έκανα πλήρη οργάνωση της Δήμου και δημοσιοποίησα ισολογισμό. Ήμουν από τους πρώτους δημάρχους τότε που δημοσιοποίησα ισολογισμό. Δηλαδή δεν ήμασταν υποχρεωμένοι και αυτό σημαίνει ότι έχω περάσει ελέγχους ορκωτών λογιστών και βγήκα πεντακάθαρος. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να μου προσάψουν και γι' αυτό τον λόγο κιόλας μετά από τόσα χρόνια, γιατί ξέρετε ότι στη δικιά μας, στη Πάντων Κάστα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βάζουν το χέρι στο μέλλον για να είμαστε ξεκάθαροι, εντάξει, για να ξέρουμε ποιος είμαι και τι κάνω. Λοιπόν, και μετά στην πορεία από κάτω, στο το οποίο είχε γίνει, είχα αφήσει και μελέτες σε ό,τι αφορά το θέατρο, που μπορεί να έχει πάει κάποιος να θυμίσει κάποιες παραστάσεις. Και ταυτόχρονα το πρόγραμμα ανάπτυξης ερωτικού χώρου είχα αφήσει 38 μελέτες, τις οποίες δυστυχώς ο επόμενος δήματος που με διαδέχτηκε δεν τις προχώρησε. Δεν διατηρούνται στα τελευταία στοιχεία. Και ο Μανώλης ήταν από σένα. Δυστυχώς. Δεν διατηρούνται. Ο οποίος συνεργάζεται με τον Σουσούλη. Πόσο κοστίζει ο φωτισμός κατά οικογένεια. Να το συγκρίνουμε με τον Ιωμανούλη. Είναι τους Βέλγους. Είναι κάποιος άλλος που τέλος πάντων είναι πιο δημοκράτης. Να δούμε και εδώ πέρα. Είμαστε αρκετά υψηλά. Δεν διαφωνώ. Δεν συμφωνώ. Ότι είμαστε ψηλά και σαν δημοκράτη είναι πίσω. Όπως μου είπε ο πρόεδρος εδώ πέρα, πληρώνει η από εκείνη πλευρά και ζει από εδώ πλευρά. Έχει δίκιο ο πόθος μου το από αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, ξέρω εγώ. Σας απαντώ λοιπόν. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Όταν είπα στην αρχή τη κουβέντα μου ότι πρέπει να γίνει νοικοκυριό. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμότατα. Σκεφτείτε λοιπόν με το μυαλό και πηγαίνετε στην κάτι βλέποντας το μέλλον των παιδιών και της Άνδρου και όχι των συμφέρων. Ούτως ή αλλιώς θα συνεργαστώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από ωφελία όλων των Αδριωτών, διότι δεν έχω να κάνω κάποια καριέρα ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να κοιτάξω τους συμπατριώτες μου στα μάτια. Στα μάτια και να δείτε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιτυχία θα είναι του τόπου, δεν θα είναι δικιά μου. Εμείς είμαστε η ενδιάμεση. Η επιτυχία θα είναι του τόπου. Εμείς είμαστε η ενδιάμεση, οι οποίοι οφείλουμε να πατήσουμε. Να πατήσουμε εσύ. Ευχαριστώ πολύ.